Πάμε, ερωτήσεις το μόνο. Θέλω πριν προχωρήσουμε στην ημερήσια να θέσω ένα ερώτημα το οποίο το θέτω στην Οικονομική Επιτροπή επειδή είναι καθήλυνα αρμόδια. Και ενώπιση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας θα το θέσω και εκεί, αλλά καλό είναι να είναι έτοιμη η Οικονομική Επιτροπή. Λοιπόν, επειδή έχω γίνει αποδέκτης πολλών ανησυχιών, δημοτών, υπαλλήλων κτλ. Αναφορικά με την οικονομική κατάσταση του Δήμου, θέλω να ζητήσω τα ταμιακά διαθέσιμα των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου τώρα και 31 Αυγούστου του 2014, πριν αναλάβετε, με ανάλυση όμως. Δηλαδή, ποια είναι εξειδικευμένα από αυτά και ποια όχι. Αυτό το ζητάω για να έρθουν και τα όποια σύννεφα κτλ. Έτσι επικρέμονται και οι αμφιβολίες. Νομίζω το καλύτερο που είναι να συγκρίνουμε αυτά τα δύο, να τα έχουμε αυτά τα δύο στοιχεία και να το ζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το λέω όμως έτσι από τώρα. Ορίστε. Ναι, θέλω τα ταμιακά, τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών που έχει ο Δήμος στις τράπεζες, έτσι, στην Άρτα και την Πειραιώς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σε αυτές τις δύο. Σήμερα, τώρα που το πάρετε δηλαδή, και 31 Οκτώβριο του 2014. Αλλά με ανάλυση. Είναι ειδικευμένα την αρχική κάρτα. Ακριβώς αυτό. Ναι, ναι. Δεν έχετε στείλει στο Οικονομικό Παρατηρητήριο την έκδοση των υπολογισμών του 19 όσο οφείλεται το προσχέδιο. Το προσχέδιο. Ναι, ναι. Μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου, όσο φύλλατε, έχετε περάσει, έτσι, κατά πολύ, για μένα κατά πολύ είναι, το έχετε καταπεράσει και έπρεπε να έχει πάει για να μπορέσει να κάνει τις σχετικές παρατηρήσεις και να φτιάξει τον προϋπολογισμό σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, γιατί κάθε χρόνο είμαστε καθυστερημένοι και κάθε χρόνο στέλνουμε τον προϋπολογισμό και η αποτελεσματική μας σωστά και πίσω με παρατηρήσεις παραπολογισμού. Κάντε το σωστά. Και το δεύτερο αφορά το τέταρτο θέμα. Δέχτηκα επίθεση ανέτια γιατί εντάξει, δεν όχι δεν έχει σημασία για μένα, ανέτια από τον κύριο Βακόλια, δεν με αφήσατε να μιλήσω, ο κύριος Δούλαβης δεν με άφησε να μιλήσω. Μάλιστα και είπαν ότι ήταν λυστημένο, δεν ήταν λυστημένο, απλά ο κύριος Βακόλιος σε τελευταία Οικονομική Επιτροπή που είχε κάνει το ερώτημα στην Υπηρετική και ήμουν προετοιμασμένος εγώ να απαντήσω σχετικά. Αλλά βλέπω για ένα θέμα για το οποίο δεν είχε έρθει ο ίδιος στην Οικονομική Επιτροπή. Το είχαμε γυρίσει πίσω γιατί υπήρχαν λήψεις και άλλα πράγματα. Τώρα το φέρναμε και βλέπω ότι το αποσύρεται. Δηλαδή, πού είναι το παρελθόν, πού είναι αυτά που βιάζονται, δηλαδή, πού είναι αυτά για τα οποία μου ζήτησε να παρελθώ ή όχι. Δύο σύντομες απαντήσεις όσον αφορά αυτό που θέτει ο κ. Γκαλόπουλο. Κάθεται και λίγο αυτή τη τελευταία δεκαετία και ακούγεται ότι δεν ακολουθεί πάλι ότι ο Δήμος δεν πάει καλά. Διάφορα εστράπελα, ας το πούμε, τα οποία δεν αποδεικνύονται εμπουδενίδες. Έχω την προσοχή να πάρεις κατά. Διάφορα αρχίδια λοιπόν στο όριο των θυμών και της κακοήθειας, θα έλεγα εγώ. Σαφώς καταγράφει το ερώτημα στα πρακτικά για να απαντηθεί πάλι. Νομίζω το έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές. Ο Δήμος στέκεται γερά στα πόδια του, αλλά έχω πει αρκεί να μην σκάσει θέμα μεγάλου ποσού, έτσι το γίνει. Με τροποσά τώρα το 5.000, το 10 και το 50.000 ευρώ. Το οποίο εκείνη τη στιγμή που θα σκάσει δεν θα υπάρχει κάποιο είτε θεματολογικό εργαλείο είτε κάποιο τρόπο εντό Δήμου με ιδίου πόρου για να το αντιμετωπίσουμε. Το έχω πει νομίζω πολλέ φορέ. Το απάντησα τουλάχιστον αυτό το χρόνο που είμαι εγώ σε αυτή τη θέση. Το έχω απαντήσει πολλέ φορέ. Όσον αφορά το δεύτερο, το απάντησα και στην κυρία Καλατσάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το συγκεκριμένο πρώτο έγκριο Σοφινιά πέρυσι την πρώτη χρονιά δηλαδή, που ουσιαστικά είναι ένα 20 ημερών από τον πάγο οικονομική. Τα στείλαμε όλα στην ώρα του. Όλα. Και κάθε τρεις και λίγο, έρχονταν μια εγκύκλειος μικρή του Υπουργείου Εσωτερικών Οικονομικών Τμήμα, το οποίο έλεγε κάτι και αυτό, κάτι και εκείνο. Είπαν φέτος λοιπόν ότι επειδή είναι κρίμα για τις υπηρεσίες να κάθονται να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά, να περνάει το προσχέδιο του προπολογισμού και να έχουμε όλα αυτά τα εστράπελα και να λέει αλλάξτε τον, αλλάξτε τ' άλλο,
είπαμε να πάμε λίγο πιο πίσω, δεν είπαμε να πάμε μήνες πίσω, λίγο πιο πίσω, θεωρώ ότι αρχές Οκτώβρη θα έχει σταλεί το ένα μήνα μετά. Θα έχει σταλεί το προσχέδιο του προπολογισμού για να πάρουμε τις παρατηρήσεις από το παρατηρητή. Το είχα απαντήσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο της προάλλης. Λοιπόν, μετά από αυτές τις απαντήσεις, νομίζω ότι πάμε στο θέμα, το πρώτο.